Απάντηση στις βολές καταγγελίες του Συνδυασμού Όραμα Πολιτών για το πάγωμα των έργων ανάπλασης σε χωριά του Δήμου Αριστοτέλη έδωσε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Ζουμπάς, σημειώνοντας ότι ο κ. Χρήστος Πάχτας ψάχνει αφορμές για να κάνει αντιπολίτευση. Και τα τρία θέματα και ό,τι αφορά το νεοχώρι, παλαιοχώρι και την ηλεκτροδότηση και ό,τι αφορά τα έργα της Αρναίας και της Μεγάλης Παναγίας και τα απορρίμματα είναι πάρα πολύ εύκολα να απαντηθούν και μάλλον ο κύριος Πάχτας τις απαντήσεις τις ξέρει. Από την πλευρά του, ο κύριος Ζουμπάς, μιλώντας μας, υποστήριξε ότι κανένα έργο ανάπλασης δεν έχει σταματήσει, αντιθέτως αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν. Σε ό,τι αφορά νεοχώρη, παλιοχώρη και την ηλεκτροδότηση. Έχει τελειώσει 28 Φεβρουαρίου ένα έργο στο ΕΣΠΑ. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και πρέπει να συνδεθούν οι καινούργιες στήλοι ηλεκτροφωτισμού. Η ΔΔΕ, ποιος ανακατεύεται με αυτά, έχει προβλήματα με τους εργολάβους γιατί τα αντιμετωπίζουμε αυτά παντού και όπου να είναι θα συνδεθούν και θα αποξηλωθούν και τα παλιά. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι είναι στα σκοτάδια τα χωριά, γιατί αν είναι στα σκοτάδια τώρα, στα σκοτάδια ήταν και πριν. Σε ό,τι αφορά τα έργα της Αρναίας και της Μεγάλης Παναγίας. Και τα δύο έργα έχουν περάσει στην καινούργια περίοδο λόγω των καθυστερήσεων που υπήρχαν από τις χρηματοδοτήσεις γενικότερα του ΕΣΠΑ. Και τα δύο θα ξεκινήσουν άμεσα, είναι τακτοποιημένα. Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο σταμάτημα των παλιών, του παλιού ΕΣΠΑ και του καινούριου. Και αυτά με την καλυτέρευση του καιρού θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν. Και άρα και γι' αυτά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη πρόσθεσε ότι η αντιπολίτευση απευθύνεται σε δημότες και πολίτες άλλων περιοχών, γιατί εδώ οι άνθρωποι βλέπουν και ξέρουν το τι γίνεται. Σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, να θυμίσω ότι βρήκαμε 4 ενεργές χωματερές για τις οποίες πληρώναμε και μας απειλούν θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Αυτές τις 4 χωματερές μπορεί κανείς να πάει να δει πώς έχουν αποκατασταθεί και είναι σήμερα κοσμήματα. Και από εκεί και πέρα, ως ό,τι αφορά κάποια χωράφια που φωτογραφήθηκαν ανθρώπων που ρίχνουν μπάζα για να τα μπαζώσουν, δεν θα πω τίποτα άλλο. Πριν από κανένα εξάμηνο, ο Δήμος Πολυγύρου είχε βγάλει μια ανακοίνωση που έλεγε για τα μπάζα και για τα ογκώδη ότι δεν είναι ευθύνη του Δήμου, παραπέμπω εκεί. Το ότι κανείς ψάχνει να βρει αφορμές για να κάνει αντιπολίτευση, αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό στους δημότες τους δικούς μας και μάλλον η αντιπολίτευση απευθύνεται σε πολίτες και δημότες άλλων περιοχών και όχι της δικής μας, γιατί οι άνθρωποι εδώ βλέπουν και ξέρουν το τι γίνεται.